Μετά από ένα χρόνο σχολεία, ακορντεόν και 5 συνεχόμενους μήνες με τηλεκπαίδευση, γυρίσαμε στις τάξεις χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Δεν σπάσαμε τμήματα, δεν μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, δεν υπήρξε καμιά πρόσληψη καθηγητών και προσωπικού καθαρισμού. Η μόνη αλλαγή ήταν το self-test, που αφήνει την ατομική ευθύνη γονιών και μαθητών την υγεία του συνόλου του λαού. Μαθητές, καθηγητές γυρίσαν στο φυσικό του περιβάλλον χωρίς να έχουν πάρθει τα παραπάνω αναγκαία μέτρα. Τη στιγμή που καθημερινά ανακοινώνονται χιλιάδες κρούσματα και οι νεκροί από εκπλοκές κορονοϊού έχουν ξεπεράσει τις 5.500. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία, προσπαθεί να μας μετατρέψει σε πειραματόζωα και σε εξεταστικά ρομπότ, βάζοντας τράπεζα θεμάτων, την Αλφα Λυκείου, προαγωγικές εξετάσεις και τη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια που λειτουργεί ως κόφτης στην περαιτέρω εκπαίδευσή μας. Αποκορύφωμα αυτής της τραγικής κατάστασης είναι οι δύο νεκρές μαθήτριές μας από το σημερινό λεπτό της Αυγούπολης. Αυτό το θλιβερό γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει πως τα αιτήματα που φωνάζουμε εδώ και ένα χρόνο από την αρχή της πανδημίας είναι αναγκαία και πρέπει να λυθούν άμεσα για να μην αυξηθεί ο τραγικός αριθμός θυμάτων από τις επιπλοκές κορονοϊού. Οι μαθητές θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην χάσουμε ξανά άλλους μαθητή μας, για να μπορέσουμε να μορφωθούμε χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο την υγεία, τη δικιά μας και των γονιών μας. Δεν θα επιτρέψουμε την κυβέρνηση να μας βάλει χέρι. Απαιτούμε θέσεις για καθηγητές και μαθητές στην ευθύνη του κράτους, 15 τμήματα, επαρκή αριθμό καθηγητών για να μπορούν να σπάσουν τα τμήματα, επαρκή αριθμό προσωπικού καθαρισμού. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, διεκδικούμε άμεσα και το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων για την κάλυψη των μορφωτικών μας ανάγκων. Ζητάμε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους και όχι με την ατομική ευθύνη των γονιών, όπως κάνει ξανά η κυβέρνηση, φορτώνοντας σε μαθητές και γονείς τη διάγνωση, την καταγραφή και τη διαχείριση των κρουσμάτων. Να προχωρήσουν άμεσα οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών, μέτρα για λιγότερους μαθητές ανά τάξη, με αντίστοιχες προσλήψεις τόσο για λόγους υγειονομικής ασφάλειας, όσο και για την κάλυψη των μορφωτικών κενών που συσσωρεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, μαζί και άλλα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των μαθητών. Τα δίκαια αιτήματα και η επικαιρότητα της σημερινής κινητοποίησης επιβεβαιώνονται από τα πρώτα δείγματα στα σχολεία. Έτσι, την ώρα που η κυβέρνηση μετά από ένα χρόνο παραδέχτηκε ότι ο ιός που δεν κολλάει στα σχολεία τελικά μεταδίδεται σε αυτά και εμφανίζεται σαν πανάκια τα self-test, πετώντας το μπαλάκι σε γονείς και μαθητές. Μαθητές σε μια σειρά σχολεία, όπως το δεύτερο ΓΕΛ Πολύχνης, καταγγέλνουν πως μετά από μήνες επανέρχονται στις ίδιες τάξεις που ακριβώς έφυγαν. Με τη σχολική χρονιά στο τέλος της και μετά από μήνες τηλεκπαίδευσης, υπάρχουν ακόμα κενά σε καθηγητές. Ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι αρκετοί καθηγητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δεδομένου και ότι δεν ιεραρχήθηκε ο εμβολιασμός τους, αναγκαστικά παίρνουν άδειες για να προφυλαχτούν. Για τα εκατοντάδες θετικά κρούσματα που έχουν ως τώρα διαγνωστεί και που δηλώνονται και καταγράφονται με ευθύνη μαθητών και γονιών, πάνω από 600 κατά την πρώτη δόση, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τα μαθήματα που χάνουν. Και αυτό είναι απόρρια το ότι δεν προσλήφθηκαν επιπλέον εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Και αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, αφού συνολικά η ευθύνη και για τα εκατοντάδες αυτά παιδιά, τη διαχείριση της υγείας τους, όπως και τους υπόλοιπους μαθητές, είναι στον αυτόματο πιλότο, στην ατομική ευθύνη των γονιών. Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση σε αυτές τις συνθήκες προχωράει ακάθεκτη για λύκειο εξεταστικό κέντρο. Επιμένει φέτος να γίνουν κανονικά οι εξετάσεις και μάλιστα με τράπεζα θεμάτων στην πρώτη λυκείου. Αναγκάζει τους υποψήφιους των Πανελλαδικών να εξεταστούν με τον κόφτη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που αποκλεί χιλιάδες μαθητές από την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Και αυτά
χωρίς συνειδητά να παίρνει κανένα μέτρο για να καλυφθούν τα τεράστια μορφωτικά κενά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα σωματεία που συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση χαιρετίζουν τη συγκέντρωση και δηλώνουν αλληλέγγυοι με τα αιτήματά σας για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, χωρίς το αιτιολόγημα της αυτοδιάγνωσης και χωρίς την αποποίηση των κυβερνητικών ευθυνών μέσω της ατομικής ευθύνης, το οποίο καλούνται και οι μαθητές και οι δάσκαλοι να εφαρμόσουν. Το αιτιολόγημα της ατομικής ευθύνης οδήγησε σε μεγάλους χώρους εργασίας να μετατραπούν σε κέντρα διασποράς του κορονοϊού για να καλυφθούν οι ατομικές ευθύνες, οι ευθύνες μάλλον που έχει η κυβέρνηση στην περικοπή των δαπανών και στην παιδεία και στην υγεία. Δηλώνουμε από αυτό το βήμα ότι το επόμενο διάστημα μαζί με τους γονείς, μαζί με τους μαθητές, μαζί με τους φοιτητές, οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν το ασφαλές άνοιγμα των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.